Μίλησες λίγο για το τι ακριβώς συνέβαινε με τον μπαμπά σου. Είχες δύσκολα παιδικά χρόνια και μίλησες λίγο σκληρά για αυτόν. Ήταν ο τύπος που είδες πολύ βία μέσα στο σπίτι. Είχα δει και βία. Έβλεπα βία. Ο μπαμπάς μου έπινε. Mm-hmm. Και γινόντουσαν κάποια σκηνικά στο σπίτι, τέλος πάντων. Όπως μπορεί να γίνονται σε όλα τα σπίτια. Που γίνονται καθημερινά, αλλά δυστυχώς τα παιδιά δεν το λένε τη σήμερα ημέρα. Και καλό θα ήταν να το λένε. Προσπάθησε ποτέ αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει, ρε παιδί μου, να του πεις ότι πατέρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Προσπάθησε, αλλά μετά από ένα σημείο δεν μπορούσε και η μητέρα μου να συνεχίζει να είναι μαζί. Οπότε το τελειώσανε και mm-hmm. πολύ καλά κάνανε. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που το τελειώσανε. Σε τι ηλικία συνέβη αυτό? Όταν ήμουν εγώ στα 19. Με τον μπαμπά κάποια σχέση? Τώρα όχι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν μίλησε. Μόνο και καλό μου κάνει γενικά άλλο αυτό. Δεν ξέρω αν σου κάνει καλό. Μου κάνει καλό γιατί γράφω τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν σου κάνει καλό, θα επιμείνω. Μου έχει κάνει καλό. Μου έχει κάνει καλό γιατί έχω βγάλει όλη μου την ψυχή στη μουσική και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ξέρεις που είναι, ξέρεις τι κάνει. Ξέρω που είναι, αλλά είμαι πάρα πολύ καλά μέσα μου και έχω καταλάβει ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να συνεχίζεις κάποια πράγματα και να προσπαθείς. Δεν θες να πας να τον βρεις, να δεις αν είναι καλά, να τον συγχωρέσεις. Τον έχω συγχωρέσει, αλλά δεν θέλω να. Τον έχεις συγχωρέσει. Ναι, ναι, αλλά δεν θέλω άλλη συνέχεια. Αν μάθαινες αύριο ένα δυσάρεστο νέο ότι ο μπαμπάς σου δεν ήταν στη ζωή, μέσα σου νιώθεις ότι τα έχεις πει όλα? Ναι. Είναι λίγο σκληρό αυτό είναι που λέω. Είναι σκληρό που λέω, ναι. Αν ερχόταν ένα τέτοιο δυσάρεστο νέο. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετώπιζα. Βλέπεις λοιπόν ότι έχεις, ακόμα δεν τα έχεις λύσει όλα. Και δεν είναι κακό αυτό που σου λέω. Όχι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κακό και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω και ούτε ίσως δεν έχω τη δύναμη ακόμα κι εγώ, σαν Αναστάση, να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Ίσως βολεύομαι σε αυτό που λες ότι είναι ακόμα κάπου. Για μας τι σου λέει, σου έχει πει, ας πούμε, πήγαινε προς τον μπαμπά σου να τα βρείτε? Όχι, δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Κανείς? Τους έχω κόψει όλους. Δεν θέλω τίποτα. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις με τον μπαμπά μου. Τα καλύτερα είναι τα ταξίδια προς την Αύπακτο που πηγαίναμε και τραγουδάγαμε σε όλο το ταξίδι. Αν σκέφτηκες ποτέ να πας στην αστυνομία να καταγγείλεις τον μπαμπά σου? Το είχα σκεφτεί, αλλά επειδή ήμουν πολύ ατίθασος, εγώ συνήθως έφευγα από το σπίτι. Έπαιρνα πράγματα και σηκωνόμουν και έφευγα. Έμενα τρεις μέρες εκτός σπιτιού. Με ψάχνανε όλοι. Αν επιτρέπετε, πήγαινε σε παρέα, έμενε έξω στον δρόμο. Έχω μείνει στον δρόμο. Μάλιστα. Θα ήθελες μια οικογένεια? Θα ήθελα πολύ, αλλά να είμαι σίγουρος ότι θα μπορώ να ανταπεξέλθω στα παιδιά μου με πολύ αγάπη. Έτσι ακριβώς όπως δεν συνέβη σε μένα σε πολλά σημεία. Ναι, ίσως. Mm-hmm. Άμα δώσεις αγάπη όμως στα παιδιά. Τι να σου πω τώρα. Νομίζω ότι πολλές φορές πας να συγκινηθείς. Ναι, συγκινούμε αρκετά. Συγκινούμε. Απίστευτο. Ναι, και όσοι τον έχουμε δει και τον έχουμε συνειδητοποιήσει και τον ξαναστρεφόμασταν, δεν έχει δείξει τέτοια πλευρά και δεν έχει ξανά. Μιλάει για. Οι ερωτήσεις είναι υποθετικές περισσότερες στο συγκεκριμένο απόσπασμα που είδαμε. Πώς αντιδράσει, αν. Γιατί προφανώς ο Γρηγόρης θέλει να του περάσει και ένα μήνυμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά. Σωστό μεν, λες, με αγάπη το έκανε και λίγο έτσι. Το που λέμε πατέρα σου είναι, ρε παιδί μου. Ότι μπορεί κάποια στιγμή να φύγει από τη ζωή, μην είσαι απόλυτος. Ήθελε πολύ έντονο να το περάσει. Από εκεί πέρα όμως, χωρίς να μιλήσει για συγκεκριμένα περιστατικά, για αυτά που βίωσε ως παιδί, είναι σαν να είδαμε εικόνες μπροστά μας. Δηλαδή, από τον τρόπο που μιλούσε και από τις απαντήσεις του στα υποθετικά σενάρια, είδαμε τη βία. Είδαμε το πόσο πληγωμένος ήταν, είδαμε τη στεναχώρια, την απογοήτευση, τη μοναξιά. Φοβερό. Ναι, αλλά μάλλον η μουσική για τον Αναστάσιο. Χωρίς να περιγράψει εικόνες. Αλλά όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Να σε το δούμε μπροστά μας.